Είναι συγκινητικό διότι σε δύο μέρες θα ζήσουμε και τον Βαΐων, την αναπαράσταση της εξόδου στο Μεσολόγγι. Είναι συγκινητικό διότι η φλόγα συμβολίζει σίγουρα μια ιδέα της εκεχηρίας, μια ιδέα της ελευθερίας και είμαστε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Και είναι συγκινητικό διότι εδώ είναι η γενέτειρα των γονιών μου. Εγώ γεννήθηκα στην πόλη που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Αλλά στην ουσία, αν με ρωτήσετε από πού είμαι, θα σας πω και από το Μεσολόγγι και από το Παρίσι. Άρα συνδέονται όλα αυτά και τα συναισθήματά μου είναι, δεν μπορώ να τα περιγράψω, πολύ συγκινημένα και χαίρομαι, είναι τιμή που είμαι εδώ και εύχομαι να είμαι στο ύψος των περιστάσεων και ως προς το επόμενο βήμα στον Καλλιμάρμα. Έχω λαχανιά, συγγνώμη. Γαλλία, πώς βλέπουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Γιατί είχα την ευκαιρία να συμβολήσω με αρκετούς Γάλλους στην Αγία Ολυμπία, οι οποίοι ήταν πραγματικά συγκινημένοι που περιέγραφαν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες επιστρέφουν στη Γαλλία. Ναι, διότι όπως λένε και οι Γάλλοι, χωρίς την Ολυμπία και χωρίς την Ελλάδα δεν υπάρχει φλόγα, δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί Αγώνες. Γιατί μπορεί να είναι και μια μεγάλη μηχανή, ό,τι συνεπάγεται γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά παραμένει και ένα καταπληκτικό σύμβολο. Η Ελλάδα δεν δίνει μόνο το φως, δίνει και την ουσία. Δικαιολογεί την ύπαρξη των αγώνων, αλλά δεν είναι κάτι λίγο για τον Γάλλο, ο οποίος πάντοτε είχε και ένα τράβηγμα, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον για του πολιτισμού της χώρας μας.